είναι πανελλαδικές στάσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα. Συγκέντρωση στην Αθήνα, στο Υπουργείο Υγείας και Οικονομικών. Α, μάλιστα. Εδώ, και εδώ εμείς πραγματοποιούμε στάσεις εργασίας 2 ώρες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ακριβώς αναδεικνύοντας τα σοβαρά και οξυμένα προβλήματα που παραμένουν στο χώρο της υγείας και στο νοσοκομείο μας. Οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού ήδη προμηνύουν πάρα πολύ δύσκολες αρνητικές συνθήκες τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα και το ρεπορτάζ που κάνετε το πρωί σε σχέση με αυτό που θα κουβεντιαστεί σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο για την ιδιωτικοποίηση των υπηκορικών συντάξεων και της ασφάλισης και όπως επίσης και τα ζητήματα της παιδείας που αφορούν ζητήματα του κοινωνικού κράτους που σήμερα και η κυβέρνηση αυτή επιδιώκει να το καταργήσει. Απαιτούμε και ζητάμε, κύριε Δουγεράκη, καταρχήν να μην προχωρήσουν οι συμπράξεις δημόσιο-ιδιωτικού τομέα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Θεωρούμε ότι το σύστημα υγείας πρέπει να είναι αποκλειστικά δημόσιο, δωρεάν και πλήρως κρατικά επιχορηγούμενο και όχι αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι το σύστημα υγείας μπορεί να μην είναι κρατικό. Επιδιώκουμε και ζητάμε και διεκδικούμε την ένταξή μας στα βαρέα και αθυγινά. Επιδιώκουμε και ζητάμε να μην απολυθούν οι συνάδελφοί μας συμβασιούχοι που το επόμενο διάστημα τελειώνουν οι συμβάσεις τους και μιλάμε για πάνω από 300 άτομα όλων των ειδικοτήτων και ταυτόχρονα απαιτούμε και είναι αιτία πολέμου η είσοδος των εργολάβων στα δημόσια νοσοκομεία όπως επιδιώκεται και κεντρικά και τοπικά να γίνει και όπως έχει γίνει και στο δικό μας νοσοκομείο με την φύλαξη και όπως έχει γίνει βεβαίως και με τα πλυτήρια. Αυτά είναι τα αιτήματα που σήμερα διεκδικούμε, γιατί ακριβώς, κύριε Δουγεράκη, επέρχεται και επίσης και νέο κύμα πανδημίας, όπως λένε οι επιστήμονες, και δεν υπάρχει καμία θωράκιση ουσιαστική του συστήματος υγείας. Οι μόνες προσλήψεις ελάχιστον αριθμό εργαζομένων με βάση τις ανάγκες δεν καλύπτουν ακόμα και τη δυνατότητα που έδωσε η κυβέρνηση να πάρουμε άδειες. Οι άδειες που παίρνουμε, που θα δώσει η υπηρεσία, είναι πολύ πίσω από, την ουσιαστική ξεκούραση που χρειάζονται οι υγειονομικοί για να μπορέσουμε να δώσουμε τη μάχη και αυτή που είναι μπροστά μας αλλά και αυτή που δώσαμε. Και ταυτόχρονα θα πρέπει για να μειωθεί η λίστα αναμονής για χειρουργία να γίνουν άμεσες και επίγουσες προσλήψεις νοσηλευτικού κύρια προσωπικού αλλά και των άλλων ειδικοτήτων προσωπικού για να μπορέσει να ξεμπλοκάρουν τόσες οι λίστες χειρουργείων ώστε και βεβαίως και τώρα, να μπορέσει να χειρουργηθεί ο κόσμος. Να σας πω κάτι, κύριε Βρύσαλη. Ήταν στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο Γάιδαρος. Για χρόνια παλεύετε και συζητάτε σε ό,τι έχει να κάνει με την ενίσχυση της υγείας, με τις ελλείψεις σε προσωπικό, με τους συμβασιούχους, με τους επικορικούς, με τους ανθρώπους οι οποίοι που φεύγουν, αναλώσιμοι εργαζόμενοι μιας χρήσης ουσιαστικά, λίγη σύμβαση, φεύγουν απ' έξω. Έλα εσύ. Φύγε εσύ, όλα αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά τώρα σε αυτό το κλίμα που είπα, το δυσμενές, έρχεται και εκείνο το άλλο το εργασιακό νομοσχέδιο και αποτελειώνει την όλη κατάσταση. Εσείς μπορεί να λέτε, μας φτάνουν τα χειροκροτήματα που μας δίνετε και μας λέτε σε όλους τους υγειονομικούς ότι κοίταξε ωραία που τα καταφέρατε αυτούς τους 16 μήνες, δείτε πώς θα το πάτε παρακάτω, αλλά το παρακάτω δεν φαίνεται να είναι ευίωνο, κύριε Βρύσαλη. Όχι, δεν είναι ευίωνο, κυρία Δουγεράκη. Και βεβαίως αυτό που πολλές φορές είχαμε τονίσει και από την εκπομπή σας, ότι η όποια αντιμετώπιση της πανδημίας έγινε εις βάρος όλων των άλλων παθήσεων που οι άνθρωποι είχαν και συνεχίζουν και να έχουν. Η αύξηση των ανθρώπων που σήμερα έχονται στα νοσοκομεία και στο δικό μας που είναι καρκινοπαθείς έχει αυξηθεί όχι γιατί το προηγούμενο διάστημα δεν υπήρχαν καρκίνοι, αλλά γιατί οι άνθρωποι είτε δυσκολευόντουσαν να έρθουν στα νοσοκομεία λόγω του φόβου, η πρόσβαση ακριβώς, είτε λόγω του ότι αρκετές πάρα πολλά πράγματα είχαν μείνει πίσω. Και τώρα, κυρία Δουγεράκη, αν δείτε και στο νοσοκομείο το δικό μας και η αύξηση των ανθρώπων με χρόνιες παθήσεις που έρχονται, είναι ηλικιώδης ο αριθμός των ανθρώπων ούτως, που σήμερα ούτως προσέχονται. Ούτως ή άλλως φαίνεται ότι θα συνεχίσουμε να συζητάμε για το τι γίνεται μέσα στο χώρο της δημόσιας υγείας και όχι μόνο. Παραπροχθές μιλούσαμε με τον Γιώργο το Μανουσάκη από τον Άγιο Νικόλαο για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, τις κλινικές οι οποίες συγχωνεύονται, κλείνουν, δεν μπορούν να βγάλουν εφημερίες, μεθ που δεν λειτουργούν και όλα τα υπόλοιπα. Φαίνεται ότι και λίγο παρακάτω έτσι τα ίδια πράγματα θα λέμε. Δεν ξεχνάμε επίσης
το τι γίνεται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και πώς τα πράγματα πορεύονται, κύριε Βρυσαλή. Βεβαίως, κύριε Αρδουγιάκη, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Μου δώσατε πάρα πολύ καλή αφορμή να πω το εξής. Εδώ οι εμβολιασμοί που η κυβέρνηση επιχαίρεται ότι έχουν προχωρήσει, με τις δύο δόσεις μόνο των εμβολίων έχει εμβολιαστεί συνολικά το 30%. Για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την πανδημία, θέλει ένα ποσοστό κάλυψη πάνω από 80%. Τα εμβολιαστικά κέντρα, κυρία Γκουργεράκη, λειτουργούν με μετακινήσεις προσωπικού από τα νοσοκομεία. Αποδυναμώνται νοσοκομεία για να καλυφθούν δομές που είναι απαραίτητες μεν, αλλά η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει για τις απαραίτητες προσλήψεις. Έχουμε απλήρωτους γιατρούς που κάνουν εφημερία στα εμβολιαστικά κέντρα, γιατί άκουσον. Ο γιατρός λέει δεν εφημερεύει στην κλινική, αλλά εφημερεύει στο εμβολιαστικό κέντρο. Λες και ο γιατρός μιας συγκεκριμένης ειδικότητας ή ΑΒ ειδικότητας πάει μόνο στο εμβολιαστικό κέντρο για να κάνει εφημερία. Έχουμε και απλήρωτους εργαζόμενους, παρόλες τις διαβεβαιώσεις που έδωσε η κυβέρνηση ότι θα πληρωθούν. Ακόμα δεν υπάρχει παρέμβαση τέτοια κεντρική, ώστε να υπάρχει και η αντίστοιχη χρηματοδότηση στα νοσοκομεία για να πληρωθούν. Έχουμε στην πρωτοπάθεια φροντίδα υγείας με το νέο υγειονομικό χάρτη που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, θα έχουμε καταργήσεις νοσοκομείων, κέντρων υγείας, συγχωνεύσεις κλινικών. Δεν μπορεί, κυρία Δουγεράκη, τα νοσοκομεία και η υγεία να είναι φυσαρμόνικα ανοιγοκλίνουμε κλινικές τμήματα με βάση αν έχουν πληρότητες. Αυτά συμβαίνουν και στο δικό μας νοσοκομείο. Τώρα δεν έχουμε, λέει, περιστατικά COVID, κλείνουν οι κλινικές COVID. Όταν ξαναέρθουν πάλι τα περιστατικά COVID, ξανανοίγουμε. Εδώ, τώρα που μιλάμε, δεν υπάρχει κλινική λιμωδών νοσημάτων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Και στο αίτημά μας να γίνει μια τέτοια κλινική που να υπάρχουν όλες οι άλλες υπαθήσεις, δεν παίρνουμε καμία απάντηση ή κολλησιεργούμε. Υπάρχουν κλινικές που ακόμα δεν έχουν ανοίξει, που δεν έχουν, είχαν συγχωνευτεί και δεν έχουν ουσιαστικά λειτουργήσει ξανά στην αρχική τους θέση. Είναι καρδιοχειρουργική κλινική, είναι η νεφρολογική κλινική, είναι η παιδοχειρουργική κλινική. Είναι απαράδεκτο στον 21ο αιώνα χειρουργημένα παιδιά κάτω των 15 χρονών να νοσηλεύονται με παιδιά που έχουν παθολογικά προβλήματα. Και ακόμα και τώρα τα αυτονόητα, όταν τα λέμε, η κυβέρνηση μπορεί να χαρκεντίζεται με τα μεγάλα ΜΜΕ ότι όλα τα πάνε καλά, αλλά η κατάσταση αυτή που βιώνει ο κόσμος είναι πάρα πολύ κακή. Και επειδή τα λέμε αυτά, κυρία Δουργεράκη, βεβαίως και κατηγορούμαστε και λιδωρούμαστε και μας λένε υπερβολικούς και μας λένε ότι δεν είμαστε ρεαλιστές. Όταν σήμερα ρεαλισμός είναι ο κόσμος που φεύγει έξω στην Αγγλία, στις άλλες χώρες, γιατροί ή νοσηλευτικό προσωπικό, να επιστρέψουν στην πατρίδα μας, αλλά με συνθήκες εργασίας κατάλληλες και με μισθούς κατάλληλους. Ό,τι είχαμε, έχουμε. Και μάλιστα τα πράγματα βαίνουν και διαφορετικά. Παίρνουν την κατηγούσα, όπως θα λέγαμε, αντί να διορθώνονται μέσα σε όλα αυτά τα οποία βιώνουμε και τους τελευταίους μήνες. Αλλά ό,τι είχαμε, έχουμε. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Από όλα αυτά που συζητούσαμε πέρυσι, πρόπερσι, πριν από δύο, πριν από τρία χρόνια, κύριε Βρυσαλή. Και δεν έχει αλλάξει κάτι και ίσα-ίσα καθημερινά προστίθονται και αρνητικές εξελίξεις στον χώρο της υγείας. Αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός και αυτά που επιχαίρονται τα τοπικά στελέχη της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας και του Νοσοκομείου, ότι θα αλλάξει ο τρόπος χρηματοδότησης των νοσοκομείων, ουσιαστικά θα μπει βόμβα στα θεμέλια λειτουργίας του δημόσιου νοσοκομείου, του νοσοκομείου που παρέχει ακόμα δωρεάν υπηρεσίες υγείας, αναβαθμισμένες, θα έλεγα εγώ, σε σχέση με πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τι θέλω να πω, ότι πλέον τα νοσοκομεία. Πάτε στο νέο πρωτόκολλο και τα εξιτήρια αίματος που λέγατε. Βεβαίως, είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, κυρία Δουλγεράκη. Αλλά μπαίνουν όλα τα νοσοκομεία, πολύ πιο γρήγορα, νομίζω, από τέλος του χρόνου, κύριε Βρυσαλή. Της Κρήτης. Εδώ είμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ κάποιοι θέλουν να δώσουν διαπιστευτήρια ότι τα νοσοκομεία θα ιδιωτικοποιηθούν πολύ πιο γρήγορα στο νησί μας από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Για να ολοκληρώσουμε, τι ακριβώς σημαίνει αυτό, πείτε το με δύο κουβέντες στην περίληψη, να το υπενθυμίσουμε στον κόσμο. Από την πώληση υπηρεσιών υγείας των νοσοκομείων, συνολικά, θα εξαρτάται η χρηματοδότηση των νοσοκομείων. Που αυτό σημαίνει ότι ο ασθενής, η ασθένειά του δεν θα λογίζεται με βάση τα επιστημονικά κριτήρια, αλλά με βάση το οικονομικό πακέτο που θα υπάρχει σε κάθε νόσημα. Είτε αυτό λέγεται έμφραγμα, είτε λέγεται καρκίνος. Δηλαδή, οι μέρες νοσηλείας και η χρηματοδότηση των νοσοκομείων
με βάση και άλλα κριτήρια, θα είναι, αν θέλετε, το πακέτο που θα πληρώνεται το νοσοκομείο για τις υπηρεσίες που προσφέρει. Η εμπειρία είναι αρνητικότατη σε όλες τις χώρες που έχει. Ούτως ή άλλως έχουμε δημοσιοποιήσει και σχετικό έγγραφο τόσο στο site του 984, στο Facebook του 984, αναφορικά με αυτή την εξέλιξη, δηλαδή μήνυμα της διοίκησης, γιατί από εκεί ξεκίνησε πιλωτικά από το Πανεπιστημιακό, προς κάποια συγκεκριμένη κλινική, που έλεγε ότι θα πρέπει πολύ γρήγορα να κινηθούν για να ολοκληρώνουν τους φακέλους. Λοιπόν, είπαμε ότι αυτή η κινητοποίηση είναι στο πλαίσιο πανελλαδικής κινητοποίησης σήμερα των υγειονομικών. Κύριε Βρύσαλη, καλημέρα σας από τον 984. Και θα κλιμακώσουμε τις κινητοποίησεις μας μέσα στον Ιούλη με παγκρίτια κινητοποίηση, με θέματα τα σοβαρά προβλήματα της υγείας και με το αίτημα να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος το επόμενο διάστημα που τελειώνουν οι συμβάσεις. Να είστε καλά. Οι εργολάβοι στα νοσοκομεία είναι η αιτία πολέμου και δεν αφορά μόνο καθαριότητα και σύντηση, αφορά τη διοικητική τεχνική υπηρεσία, ακόμα και την νοσηλευτική υπηρεσία, όπως έχει γίνει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Βρυσσαλία από το 984.